Έχετε ένα πολυδέδαλο έργο τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με το που ακούσετε κάτι ότι συμβαίνει, όπως είπε προηγουμένως, είτε εμπόλεμη κατάσταση είναι αυτή, είτε μορφές ακραίας φτώχειας να επικρατούν σε πολλές χώρες, κυρίως της Αφρικής, εσείς θα τρέξετε, θα βρεθείτε στο πλάι αυτών των ανθρώπων. Όμως ήρθατε και στην Κρήτη για ένα συγκεκριμένο λόγο, πέρα από το έργο δηλαδή, που συντελείται καθημερινά, προς ενημέρωση όλων εμάς. Προς ενημέρωση των κριτικών, ποιο είναι το έργο σας και βεβαίως να ακολουθήσει μια στήριξη, γιατί όχι, με εθελοντικά χέρια ενδεχομένως στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με μια οικονομική ενίσχυση που πραγματικά είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Είμαστε πολλά χρόνια. Σε λίγο θα γινόμαστε μεσήλικες. Φτάνουμε στα 50 χρόνια δράσης από το 1971. Μπράβο. Και στην Ελλάδα το 1990. Και όχι μόνο καταστροφές και επιδημίες όπως πρόσφατα έχουμε τον έμπολα στην Αφρική και πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά το προσφυγικό στην Ελλάδα. Μεγάλη που, από το 2015 ιδίως. Ναι, ναι. Από το 2015, επειδή έτυχε και η συνεργείο της Crete TV να μεταβεί και στη Μυτιλίνη αλλά και στην Ιδωμένη, δηλαδή στην καρδιά του προσφυγικού, εκεί που υφίστατο το πιο το βαρύδιο έτσι, του όλου ζητήματος, ήσασταν εκεί με ένα μεγάλο έργο, καθημερινό, αδιάλειπτο, δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν. Οπότε ήρθαμε στην Κρήτη, ακόμα μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε έρθει, με μια ομάδα άμεσου διαλόγου, η οποία θα προσπαθήσει, πόρτα σε πόρτα, πόρτα σε πόρτα, τους είδα και προχθές το βράδυ, όπως πήγαινα στο σπίτι μου, στο Θέρισο, να ενημερώσουν τους κατοίκους του Ηρακλείου για τη δράση μας, για το τι κάνουμε, για να πούμε και κάποιες ιστορίες από αυτές που βιώνουμε κάθε μέρα και με έναν τρόπο να προσκαλέσουμε τον κόσμο να μας βοηθήσει, να μας υποστηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο. Επιλέγετε, και το έχω παρατηρήσει ως οργανισμός Γιατροί Χωρίς Σύνορα, επιλέγετε όχι την προβολή, και γι' αυτό είστε στους δρόμους έξω, και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έψαχνα να βρω κάποια σχετικά βίντεο, ας πούμε, καμπάνιες που μπορεί να έχουν γίνει όπως άλλες οργανώσεις παγκοσμίως. Δεν έβρισκα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Πέρα από το βιντεάκι το οποίο παρουσιάζουμε και εμείς και δείχνουμε αυτή τη στιγμή και παρουσιάζει τις δράσεις θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό για περαιτέρω στήριξη. Γιατί εντάξει, οι γιατροί χωρίς σύνορα μπορεί να μην έχουν σύνορα, μπορεί να μην έχουν όρια, αλλά κάποια στιγμή νομίζω μπορούν να λυγίσουν. Ας πούμε, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ναι. Κάποια στιγμή. Γι' αυτό ευχαριστούμε τους τα εκατομμύρια δωρητών σε όλο τον κόσμο, φυσικά, που μας στηρίζουν τόσα χρόνια. Να συνημερώσω ότι στη παγκόσμια το 95% των εσόδων των δωρεών που γίνονται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είναι από ιδιώτες. Είναι από ιδιωτικές πηγές. Και το 100% στην Ελλάδα είναι από ιδιώτες επίσης. Επίσης από ιδιώτες. Είναι απόφασή μας, είναι πολιτική μας. Όπως π.χ. πριν λίγα χρόνια, σύμφωνα με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αποφασίσαμε να μην δεχόμαστε πλέον χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση, ας το πούμε έτσι, ότι να παίρνεις χρήματα από κάποιους ανθρώπους που την ίδια στιγμή αποτελούν μέρος και του προβλήματος και μιας πιθανής λύσης. Οπότε είπαμε, δεν θέλουμε χρήματα, βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και την υποστήριξη του κόσμου. Γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους. Γι' αυτό θα είμαστε και στα λιοντάρια, αλλά και από σπίτι σε σπίτι. Έτσι, πείτε τα, πείτε τα. Και φυσικά, και περαιτέρω, άμα μπορεί ο κόσμος να πάει στο website μας, να δει πληροφορίες. Να ενημερωθεί. Καταλλήλως. Προσφυγικό. Γιατροί χωρίς σύνορα, χωρίς να αναφερόμαστε στο προσφυγικό, δεν γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αν δεν υπήρχε στο παρελθόν η συμβολή σας απέναντι σε όλο αυτό το ζήτημα από το 2015, πώς θα αντιμετωπίσατε, μέσα από τα δικά σας μάτια θέλω να μας μεταφέρετε λίγο, και ποια είναι η κατάσταση βέβαια που επικρατεί τώρα, γιατί υπάρχει μία μικρή έξαρση και πάλι κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, και βέβαια με τα όσα διαβάζουμε και βλέπουμε καθημερινά μέσα από τη Μόρια, μέσα από τα κλειστού τύπου έτσι, κέντρα φιλοξενίας. Ήμουνα πριν ένα μήνα περίπου στη Μόρια. Ναι. Και ήμουνα και στην Ιδωμένη παλιότερα. Έχω πάει στη Σάμο, δούλεψα στην Αθήνα, στο Ελληνικό.
Οι γιατροί χωρίς σύνορα ασχοληθήκανε με το προσφυγικό στην Ελλάδα πολύ πριν. Υπήρχαν κάμπ στην Πάτρα, θυμάμαι παλιά. Υπήρχαν πρόσφυγες από πολύ καιρό πριν. Φυσικά μετά από το 2015 η κατάσταση έχει λίγο ξεφύγει από αυτό που οποιοδήποτε περίμενε. Αυτό που βλέπουμε είναι. Αυτό που βλέπουμε στις εικόνες της τηλεόρασης που μας μεταδίδετε εσείς, ναι, είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να την περιγράφεις εύκολα με λόγια. Στη Μόρια ένα κέντρο το οποίο είναι και ανοιχτό και κλειστό. Και ανοιχτό και κλειστό, αναλόγως από πού θα το δεις. Προαναχωρητικό κέντρο, ανθρώποι που μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, άνθρωποι που ζουν γύρω. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα από τη Μόρια. Ναι. Έχει χτιστεί για 3.000. Η ναι, δυνατότητά του είναι για 3.000 και όταν ήμουν εγώ πριν ένα μήνα, νομίζω, είχε 14.600 και σήμερα διάβασα ότι είχε 16.000. Δηλαδή, οι βροχές που έχουμε εδώ υπάρχουν και στα νησιά μας. Οι άνθρωποι ζουν σε άθλιες καταστάσεις και η πρόσβασή τους στην υγεία δεν είναι ακριβώς αυτή που αντιστοιχεί πρώτα απ' όλα ο ανθρώπινος παράγοντας σε οποιοδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη και ιδίως σε αυτές τις συνθήκες. Και είναι η σωματική υγεία, αλλά είναι και η ψυχική υγεία. Σήμερα είχαμε ακόμα ένα νεκρό στη Μόρια. Ναι. Που διάβασα στις ειδήσεις πριν έρθω. Το τελευταίο διάστημα είχαμε 3. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος πεθαίνει, αλλά ο κόσμος βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση λόγω των συνθήκων και λόγω της πρόσβασης σε δομές υγείας. Αλλά επίσης η ψυχική υγεία πολλές φορές δεν είναι κάτι το οποίο ανιχνεύεται αυτόματα. Ο κόσμος δεν πηγαίνει σε ένα ψυχίατρο ή σε έναν ψυχολόγο. Τα παιδιά έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν χάσει την παιδικότητά τους στην ουσία. Μάλιστα. Ο χρόνος πιέζει, δυστυχώς είναι αμήλικτος, αλλά τι λέτε στον εαυτό σας, γιατί φαντάζομαι θα έχουν υπάρξει στιγμές, δεν ξέρω αν λυγίζετε, δεν ξέρω ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνει ένας γιατρός μέσα από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Λέγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα, έχετε περάσει από το Κόσοβο. Βρεθήκατε σε μια εμπόλεμη φάση στο Κόσοβο τα προηγούμενα χρόνια. Στην Αφρική έχετε βρεθεί, σε ποιες περιοχές. Στο Κονγκό, στο Μοζαμβίκη. Με ανθρώπους εκεί να υποφέρουν από τον ιό έμπολα, όπως είπατε προηγουμένως, ακραίες καταστάσεις. Και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες ανά τον κόσμο. Τι λέτε στον εαυτό σας κάθε φορά που έχετε μία αποστολή? Ότι από τη στιγμή που είμαι εκεί μπορώ να κάνω όποια διαφορά μπορώ να κάνω. Δηλαδή βλέπεις τον κόσμο να πεθαίνει και αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι το ό,τι μπορείς για να σώσεις όσο πιο πολλούς ανθρώπους μπορείς, αλλά και να μεταφέρεις αυτό που βλέπεις στον υπόλοιπο κόσμο για να μην υπάρχει διαφορία. Για διαφορία. Από εκεί πέρα τους ζητάς να υποστηρίξουν αυτό που κάνεις ή όχι. Τι έχετε δει κι εσείς στη ζωή σας πραγματικά? Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ενημερώσω ότι μπορεί κάποια στιγμή να σας χτυπήσει την πόρτα κάποιο μέλος της ομάδας μας. Έχουν καρτελάκια, είναι διαπιστευμένοι. Μπορείτε να πάτε και στο website, είναι οι φωτογραφίες τους. Να ξέρει ο κόσμος. Να χτυπήσει το κουδούνι, γιατροί χωρίς σύνορα να ενημερωθείτε. Ανοίξτε τους. Δεν θα σας ζητήσουν χρήματα. Δεν κουβαλάμε ποτέ πάνω μας χρήματα. Δεν είναι έρανο στην ουσία. Είναι μια ενημέρωση. Ανοίξτε τους και ακούστε την ιστορία. Τελευταίο, και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε μονολεκτικά και κλείνουμε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω βέβαια εάν έχετε ενημερωθεί για το τι θα ακολουθήσει στη β' φάση κατανομής των προσφυγικών ψυχών, συνηθίζω να το λέω εγώ, μέσα στην Ελλάδα. Περιμένουμε στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες υποψίες ή αν σας έχουν ενημερώσει. Όχι ιδιαίτερα, αλλά με τα καινούργια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί, ναι, ακούμε όλοι μας για κλειστά κέντρα κράτησης. Κλειστά κέντρα κράτησης. Και νομίζω ότι δεν δίνεις λύσεις με το μόνο έγκλημα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τη χώρα τους γιατί υπάρχει πόλεμος, γιατί υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν καταστροφές. Δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα. Κρατώντας τους εκεί μέσα και μη δίνοντάς τους τις παροχές υγείας, δημιουργώντας παράλληλα συστήματα χωρίς άμκα ή οτιδήποτε, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά, χάνεις λίγο την ανθρωπιά σου και την ανθρωπότητα. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός και δεν είμαι γιατρός, είμαι τεχνικός στην ουσία. Πόσο πιο αντικειμενική άποψη μπορεί να κατατεθεί από έναν άνθρωπο που τα ζει? Περιμένεις το ίδιο πράγμα να έχεις και εσύ κάποια στιγμή, σαν άνθρωπος. Σωστό. Ανθρωπιά. Κύριε Φωτιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούμε ακόμα περισσότερα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πολλές καταστάσεις στο παρελθόν.
ή έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Με μεγάλη μου χαρά.